Σε 4 ώρες καθημερινές παύσεις στη βόρεια λωρίδα της Γάζας, συμφώνησε κυρίες και κύριοι το Ισραήλ σύμφωνα με το Λευκό Οίκο. Ενώ φαίνεται πως υπάρχουν εξελίξεις και στο θέμα των ομήρων, πάμε αμέσως στην Νικολέτα Κρητικού. Νικολέτα. Σύμφωνα με τον Τζον Κίρμπι, οι ακριβείς ώρες που θα τίθεται σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός θα γίνονται γνωστές κάθε μέρα 3 ώρες νωρίτερα, ώστε να μπορεί να διανέμεται με ασφάλεια η ανθρωπιστική βοήθεια. Η συμφωνία προβλέπει ότι οι Ισραηλινοί δεν θα πραγματοποιούν στρατιωτικές επιχειρήσεις σε αυτές τις περιοχές και ότι η κατάπαυση θα έχει εφαρμογή σήμερα κιόλας. Λίγο νωρίτερα, ο Ισραηλινός στρατός προχώρησε σε διευκρινήσεις, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για τακτικές τοπικού χαρακτήρα παύσεις, αποκλειστικά και μόνο για ανθρωπιστική βοήθεια προς τους πολίτες της Γάζας, και κατέστησε σαφές ότι σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για κατάπαυση του πυρός. Σαν αυτή δηλαδή που είχαν προτείνει οι Αμερικανοί. Βεβαίως. Η Ισλαμική Τζιχάτ τώρα ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην απελευθέρωση 2 ομήρων, μιας 77χρονης και ενός 12χρονου αγοριού. Μάλιστα, έδωσε στη δημοσιότητα προπαγανδιστικό βίντεο, στο οποίο ηλικιωμένη γυναίκα φαίνεται να κάθεται σε αναπηρικό καροτσάκι και μιλώντας εβραϊκά, τα οποία διακρίνεται ότι τα διαβάζει, κατακεραυνώνει τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι εκείνος φταίει για την παρούσα κρίση. Η γυναίκα, μάλιστα απευθυνόμενη στους συγγενείς της, λέει πως ελπίζει να τους δει την επόμενη εβδομάδα, πως είναι καλά, υγιής και χαρούμενη που επιστρέφει σπίτι της. Την ίδια ώρα, αντιπροσωπεία της Χαμάς με επικεφαλής των Χανίγια βρίσκεται για το ίδιο θέμα, το ζήτημα των ομήρων, σύμφωνα με πληροφορίες στο Κάιρο. Στο μεταξύ, αφού δούμε ένα απόσπασμα από αυτά τα βίντεο από τους ομήρους που μας είπες, στη συνέχεια θα δούμε τι έγινε πριν από λίγο στο Ιράκ που είχαμε νέο χτύπημα. Να δούμε πρώτο το απόσπασμα. ואני מקווה שאני אחזור כמה שיותר מהר, כי ככל שעובר הזמן אני בסכנה יותר גדולה. ותודה רבה ללוחמי הג'יהאד ששומרים עליי. נתניהו, אני רוצה להגיד לך שאם יקרה לי משהו, זה על המצפון שלך. ואם קורה משהו לאחד מהאסירים פה, זה על המצפון שלך. כי לוחמי הג'יהאד פה באמת עובדים קשה קשה לשמור עלינו, על כולנו.